Το Underworld Blood Wars είναι σε σκηνοθεσία Anna Forster και πρωταγωνιστούν εννοείται Kate Beckinsale, Theo James και Lara Pulver. Και είναι η πέμπτη ταινία στο franchise πλέον του Underworld και κατά σύμπτωση βγήκε μετά από σχεδόν 5 χρόνια από το τελευταίο Underworld, το Awakening. Στο συγκεκριμένο είναι απευθείας sequel του προηγούμενου, όπου έχουμε μια Celine, που υποδίεται η Kate Beckinsale, η οποία είναι κυνηγημένη πλέον από παντού και από τα δύο στρατόπεδα και από τους Lycans και από τους Βρικόλακες. Έχει χάσει αγνοείται ο Μάικλ, ο σύντροφός της, όπως έγινε στην προηγούμενη ταινία, δεν ξέρει ακόμα τι έχει συμβεί. Και επιπλέον επίσης την ξέρει και η κόρη της που είναι. Το έργο μας ξεκινάει με ένα σχετικά μεγάλο flashback, το οποίο είναι από όλες τις ταινίες. Προφανώς το έκαναν επειδή ήταν μεγάλη αναμονή. Ήθελαν να θυμίσουν στον κόσμο, ξέρω εγώ, τι είναι το Underworld, τι έχει γίνει κλπ. Γιατί εντάξει, δεν είναι όλοι σαν εμένα να τα έχουν αγοράσει να τα ξαναβλέπουν. Και το θέμα, εντάξει, αυτό ως ένα βαθμό ήταν αναμενόμενο. Απλά το θέμα είναι ότι είχαμε flashbacks από τις ταινίες, όχι καινούργια flashbacks, δηλαδή να δείχνουν καινούργιες σκηνές ή κάτι τέτοιο, σχεδόν καθόλου τη διάρκεια της ταινίας. Βασικά, όχι σχεδόν καθόλου, καθόλου τη διάρκεια της ταινίας, απλά ενώ δεν ήταν συνέχεια, ήταν διάσπαρτα, αλλά και πάλι δεν, για ποιο λόγο. Okay, μας έδειξε στην αρχή το flashback από όλες τις ταινίες, γιατί πρέπει να μας δείξει κατά τη διάρκεια της ταινίας και άλλα πράγματα σε μια ταινία κιόλας η οποία είναι μια μισή ώρα. Η ταινία είναι ακόμα πιο μικρή και από το προηγούμενο. Όσον αφορά τους ηθοποιούς, εντάξει, η Kate Beckinsale εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ως γυναίκα και στο συγκεκριμένο ρόλο τέλος πάντων. Θεωρώ ότι σπάει πάρα πολύ. Το όχι ακόμα, ξεκάθαρα, δεν το συζητάμε. Δεν δείχνει, ας πούμε, από μεγάλωσε, πώς παίζει ακόμα τη Σελήνη ή οτιδήποτε. Καμία επαφή. Η ηθοποίηση ήταν μια χαρά. Το μόνο πρόβλημα. Εντάξει, εννοείται δεν πας να δεις κάποια οσκαρική ερμηνεία ή οτιδήποτε. Μιλάμε για Underworld. Το μόνο θέμα μου ίσως όσον αφορά το casting ήταν για τους κομπάρσους, όχι τους κύριους χαρακτήρες ή τους elite βρικόλακες, ότι ήταν λίγο σαν να έχουν βγει από το Vampire Diaries. Επιπλέον, μια που μιλάμε για casting, ο κακός, ο οποίος λέγεται Μάριος, δυστυχώς μου διαφεύγει το όνομα του ηθοποιού που τον υποδιέται, για κάποιο λόγο μοιάζει πάρα πολύ με τον Μάικλ, τον χαρακτήρα τέλος πάντων και τον ηθοποιό που έπαιζε τον σύντροφο της Σελήν. Και μια που μιλάμε για τον κακό, θα πρέπει να αναφερθώ και στο CGI, γιατί ο κακός, εντάξει, εννοείται, είναι ο αρχηγός των Lycans. Και επίσης η μορφή του είναι διαφορετική σε σχέση με τους υπόλοιπους Lycans. Και το θέμα μου είναι ότι ήταν, όπως και γενικότερα, το CGI στην ταινία, αλλά ειδικότερα στο συγκεκριμένο χαρακτήρα, θα έλεγα το CGI ήταν κακό. Σε έβγαζε πάρα πολύ από την ταινία, στη μεταμόρφωση ή όταν ήταν η τελική του μορφή τέλος πάντων, δεν μου άρεσε καθόλου η ποιότητα του CGI. Κλασικά, εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη συγκεκριμένη σκηνοθέτη, οι σκηνές δράσης ήταν κλασικά πηγμένες στο editing, δηλαδή δεν είχες πάνω από 1-2 δευτερόλεπτα που να είναι σταθερή η εικόνα, συγγνώμη, για να δούμε τι συμβαίνει, να ευχαριστηθούμε τη σκηνή δράσης. Από ό,τι φαίνεται μπορούν να το κάνουν μόνο σκηνοθέτες του του Captain America 2, Winter Soldier ή τη σειράς, αν είναι δυνατόν, Daredevil. Αυτοί μπορούν να σκηνοθετήσουν φοβερές σκηνές δράσης, οι υπόλοιποι του Hollywood προφανώς είναι ανίκανοι. Επίσης, οι μισές ή σχεδόν οι μισές σκηνές δράσης ήταν κάπως, μου φαινόταν δηλαδή πολύ στημένο. Να μην έχει μια συνοχή, σαν να περιμένω εγώ, να βλέπω εγώ το, σαν να βλέπω το χαρακτήρα και σκέφτω το χαρακτήρα σε εκείνη τη στιγμή, α, τι μήπως συνοθέτεις να κάνω, πρέπει να κάνω αποφυγή και μετά αυτό, δηλαδή ήταν κάπως έτσι μπορώ να το περιγράψω μόνο πετυχημένα. Ευτυχώς δεν ήταν όλες οι σκηνές έτσι, οι άλλες μισές ας πούμε, είχε κάποιες ωραίες σκηνές δράσης που χρησιμοποιούσαν κιόλας τις ιδιότητες των βρικολάκων που π.χ. αψηφούν τη βαρύτητα και μπορούν να περπατάνε σε θείους κτλ. Και ήταν ωραίο, αλλά μιλάμε για μια ταινία η οποία ευτυχώς για μένα δεν είναι πυγμένη στη δράση, θα μπορούσαν να το κάνουν για να τελειώνουν. Έχει σκηνές δράσεις, ας πούμε, εκεί που πρέπει. Αλλά από τη στιγμή που όμως είναι λίγες σκηνές δράσεις, πρέπει να είναι όλες καλές. Όταν οι μισές δεν είναι ιδιαίτερα. Τώρα, αν και φαίνεται ότι πάω την ταινία για να τη βγάλω εντελώς άχρηστη, παραδόξως όχι, δεν ισχύει. Εγώ στο σινεμά που την είδα δεν μετάνιωσα. Δηλαδή, ήταν okay, ένα καλό σενάριο, ήταν ένα αναγκαίο σενάριο, διότι μας είχαν αφήσει στο προηγούμενο με cliffhanger, δηλαδή okay, θέλω να δω ποια είναι η συνέχεια, ας είναι και το οτιδήποτε που λέει ο λόγος, αρκεί βγάλουμε μια συνέχεια, μην αφήνεις έτσι τώρα Κώστα μου κλείσει το franchise, γιατί μάλλον δεν θα βγει άλλο sequel. Όπως είπα, η ερμηνεία ήταν μια χαρά, γενικά μου αρέσουν οι βρικόλακες, είχε κάποιες
ωραίες κοινέ δράσεις. Το σενάριο ήταν ok, δεν μπορώ να πω ότι με χάλασε κάτι ιδιαίτερα, ήταν κάτι ως ένα βαθμό έτσι κι αλλιώς αναμενόμενο. Οπότε ως πόρισμα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς για όλους ένα, θα πρέπει να χωρίσω λίγο να σας χωρίσω σε δύο κατηγορίες. Όσοι τυχόν είστε στη δικιά μου πλευρά και σας άρεσε όλο το franchise του Underworld, γιατί αν δεν σας άρεσαν τα υπόλοιπα ή σας άρεσε μόνο το πρώτο, δεν το συζητάμε, ίσως να μην σας το πρότεινα κάνω το να το κατεβάσετε αν δεν σας άρεσαν τα υπόλοιπα. Αν σας άρεσαν όμως ή διασκεδάζετε με αυτές τις ταινίες έστω, θα έλεγα σαν τελικό πόρισμα ότι την προτείνω την ταινία με μισό εισιτήριο. Αν είχατε την ταινία, πείτε μου στα σχόλια από κάτω πώς σας φάνηκε. Επιπλέον, πείτε μου από τις 5 ταινίες ποια ήταν η αγαπημένη σας. Εντάξει, λογικά το πρώτο φαντάζομαι. Και αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe.